Κύριε Μητσοτάκη, προφανώς εσείς τα έχετε μπερδέψει, διότι αμιγώς ιδιωτικό πανεπιστήμιο δεν υφίσταται πουθενά. Και άρα λοιπόν, αν υπάρξει συνταγματική κατοχήρηση για ίδρωση στον ευρωπαϊκό χάρτη, όχι τουλάχιστον. Αν λοιπόν υπάρξει συνταγματική κατοχήρωση, πανεπιστήμια τα οποία θα υπάρχουν στον ευρωπαϊκό χάρτη, τότε θα υπόκεινται στις διατάξεις τα οποία ορίζει το ισχύον πλαίσιο του ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και προφανώς δεν έχουν καμία σχέση τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με τα ιδιωτικά σχολεία, τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, ούτε τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Και άρα, εν πάση περιπτώσει όμως, επειδή διαμαρτύρονται εδώ και οι συνάδελφοι της πλευράς, θα κάνουμε μια ειδική συζήτηση για το άρθρο 16 και την εκπαίδευση. Εγώ θέλω να πάρω το λόγο για να πω μονάχα δύο πράγματα. Ένα, σε σχέση με τους ιερείς. Οι ιερείς σήμερα, κληρικοί, κύριε Μητσοτάκη, είναι μόνιμοι, όχι επειδή θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι ή επειδή απολαμβάνουν της δημοσιοπαλληλικής μονιμότητας κατά το Σύνταγμα, αλλά επειδή αυτό προβλέπει ο καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας της Ελλάδας. Δεν υπάγονται στον νόμο 103 του Συντάγματος για τους δημοσίους υπαλλήλους. Και άρα θα σας πρότεινα σε μία συμφωνία που έχει έναν ιδιαίτερο ιστορικό χαρακτήρα και έρχεται να δώσει μία θεσμική λύση με συμβιβασμούς, να μην δημαγωγείτε. Και να μην δημαγωγείτε μόνο και μόνο, όχι επειδή δεν σας αρέσει αυτή η συμφωνία, διότι αν δεν σας άρεσε δεν θα σπέβδατε το ίδιο βράδυ να βγάλετε ανακοίνωση ότι την αποδέχεστε, και δεν ήταν ηρωνική, μην κοροϊδεύετε το Ελληνικό Κοινοβούλιο, κάποιος σας τράβηξε τα αυτιά, αλλά μην δημαγωγείτε με θέματα που έχουν ένα τόσο ισχυρό θεσμικό περιεχόμενο και με θέματα που απασχολούν την πολιτεία και την Εκκλησία πάνω από 70 χρόνια. Η αντιπαράθεση πολιτική μέσα στο Κοινοβούλιο και η αντιπαράθεση των κομμάτων θα υπάρχει πάντα. Προσπαθήστε τουλάχιστον όσο μπορείτε για θέματα που υπερβαίνουν την τρέχουσα αντιπαράθεση να μην δημαγωγείτε ασύστολα προς άγραν ορισμένων ψήφων κληρικών, όπως ακριβώς κάνατε και στο άλλο κρίσιμο μεγάλο θέμα εθνικό, όπου άλλη άποψη είχατε, άλλη ενδεχομένως να έχετε κατά βάθος μέσα σας, και προκειμένου να ψαρέψετε στα θολά νερά της ακροδεξιάς, αλλάξατε την άποψή σας. Τελευταίο θέμα. Στο ονοματολογικό αναφέρομαι, ναι. Στο ονοματολογικό. Με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Έχει όνομα αυτή η χώρα. Λέγεται πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας τόσα χρόνια. Το ξέρατε, κύριε Μητσοτάκη? Δεν λέγεται Σκόπια. Είστε και κοσμογυρισμένος, βγαίνετε στο εξωτερικό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, άλλα λέτε έξω, άλλα λέτε μέσα. Όπως χθες άλλα είπατε στη Σερβία που πήγατε, άλλα λέτε στο εξωτερικό. Πάμε παρακάτω. Και κλείνω με αυτό. Κάνατε μια κρίσιμη παρατήρηση και πραγματικά αυτό, και κλείνω γιατί δεν πρέπει να πέσει κάτω αυτό. Είπατε ότι η μία Βουλή προτείνει τα άρθρα τα οποία θα αναθεωρηθούν και η άλλη Βουλή είναι αυτή η οποία θα έχει την ευθύνη για το περιεχόμενο της αναθεώρησης. Τώρα καταλαβαίνω γιατί, κύριε Μητσοτάκη, σας έχει πιάσει αυτός ο πόνος, αυτός ο πανικός, αυτό το άγχος. Μια λέτε θέλετε αναθεώρηση, μια λέτε δεν θέλετε αναθεώρηση. Γιατί αυτό το οποίο επιθυμείτε στην πραγματικότητα είναι να έχετε εσείς τη δυνατότητα, παράταξή σας δηλαδή, να προχωρήσουμε όχι σε αυτά τα οποία μπορεί να συνενέσουμε, όπως προβλέπει ο συνταγματικός νομοθέτης, αλλά να προχωρήσετε σε μια ιδεολογικά δική σας αναθεώρηση. Δεν προβλέπει, βεβαίως, δεν είναι ουδέτερη πολιτικά η αναθεώρηση συντάγματος. Γι' αυτό λοιπόν και προτείνεται κάτι πρωτοφανές. Όχι να διερευνήσουμε τη μέγιστη δυνατή συνένεση πάνω σε αυτά που μπορούμε και αυτό να εξασφαλιστεί είτε με 180 ψήφους σε αυτή τη Βουλή και 151 στην επόμενη, είτε με 180 σε αυτή, πόσο δε μάλλον, στα πολυόρημα ζητήματα, στα κρίσιμα ζητήματα, και 151 στην επόμενη, αλλά με μια διαδικασία πρωτάκουστη και πρωτοφανή,
από το 1974 μέχρι σήμερα για τα κοινοβουλευτικά δεδομένα. Είπατε λοιπόν την άποψή σας και μάλιστα θελήσατε να την τεκμηριώσετε λέγοντας ότι είναι μία άποψη εδρεωμένη βαθύτατα διότι κανείς άλλος συνταγματολόγος δεν έχει την αντίθετη άποψη. Δηλαδή αυτή που λέγει ότι η πρώτη Βουλή είναι αυτή κατά την οποία είναι προτείνουσα αλλά έχει και η υπερψήφιση στην προτείνουσα Βουλή δεσμεύει και ως προς την κατεύθυνσή τους τα άρθρα τα οποία θα επιλέξει να αναθεωρηθούν. Έχω λοιπόν να σας καταθέσω εδώ σχετικό σημείωμα του καθηγητή της νομικής Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου επί της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης με τίτλο «Η δυνατότητα δέσμευσης αναθεωρητικής βουλής από τις ουσιαστικές κατευθύνσεις της προτείνουσας βουλής». Και θέλω κύριε Μητσοτάκη να σας υπενθυμίσω, θα τα δείτε, μην βιάζεστε. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει ήδη απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, που κάνει ακριβώς αυτή την ερμηνεία την οποία σας είπα. Δηλαδή ότι η προτείνουσα Βουλή δεν δεσμεύει την αναθεωρητική Βουλή μόνος προς τα άρθρα, αλλά και ως προς την κατεύθυνση τουλάχιστον της αναθεώρησης, δεν λέγω τη λέξη περιεχόμενο, αλλά και ως προς την κατεύθυνση. Επιπλέον δε, και κλείνω με αυτό, επειδή αναφερθήκατε και εσείς σήμερα, άκουσα και χθες δηλώσεις, διαρροές, ότι ουδής συνταγματολόγος, σοβαρός, με ρωτάτε για το όνομα, ποιος είναι αυτός ο Γιαννακόπουλος, ναι κύριε, ναι. Ναι. Όχι, δεν είναι Γιαννακόπουλος. Δεν ακούτε. Ελάτε. Δεν ακούτε. Παρακαλώ κύριε. Θα σας πω και κάποιον άλλον που το γνωρίζετε καλά γιατί ήταν συνεταιράκι σας πολλά χρόνια. Πίος Βενιζέλος. 2001. Συγγνώμη, 2006 κατά τη διάρκεια της συνταγματικής αναθεώρησης. Όχι, σωστά το λέω. 2001 κατά τη διάρκεια της συνταγματικής αναθεώρησης η οποία έγινε από την κυβέρνηση Πασόκ. Του κ. Σιμίτη. Λέγει λοιπόν και το καταθέτω στα πρακτικά. Για να υπερασπιστεί την άποψη ότι η Βουλή, η προτείνουσα, είναι ταυτόχρονα και αυτή η Βουλή η οποία ορίζει το περιεχόμενο των προς αναθεώρηση άρθρων. Απαντά λοιπόν σε ερώτημα, αν δεν κάνω λάθος, του κ. Μπένου και λέει «Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητό το τι λέω». Ας θυμηθούμε την αναθεώρηση του 85-86. Το 85 το Πασόκ πρότεινε την αναθεώρηση του κεφαλαίου περί Προέδρου της Δημοκρατίας προς την κατεύθυνση του περιορισμού της συρρήκνωσης των αρμοδιοτήτων. Εάν υποτεθεί ότι το Πασόκ έχανε τις εκλογές του 85 και αναδεικνύονταν μια άλλη Βουλή με άλλη πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, θα μπορούσαμε να έχουμε αναθεώρηση του Συντάγματος προς την κατεύθυνση της αύξησης των αρμοδιοτήτων? Ασφαλώς όχι, απαντά ο κύριος Βενιζέλος. Γιατί η πρώτη Βουλή καθόριζε όχι απλώς την ανάγκη και την κατεύθυνση, αλλά και την κατεύθυνση της αναθεώρησης. Άρα λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, μαζέψτε καλύτερα τα επιχειρηματά σας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο προφανώς θα μας απασχολήσει και στο μέλλον, αλλά τουλάχιστον μην προσπαθείτε με ειρωνίες σαν αυτές του κ. Τζαβάρα να αποδομήσετε άλλες απόψεις, ιδίως όταν υπάρχουν αποφάσεις του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου και κυρίως όταν συνταγματολόγοι εξέχοντες, όπως ο πρώην συνέτερός σας και νυν, ο κ. Βενιζέλος, έχουν διατυπώσει σε αυτήν εδώ την αίθουσα αυτήν ακριβώς την άποψη.